Έπειτα από 50 χρόνια προσπάθειας και αγώνα, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Θαλασσεμία ανακοίνωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας την αδειοδότηση 2 καινοτόμων θεραπείων για την θαλασσεμία που δίνουν την δυνατότητα στους ασθενείς να ζήσουν πολύ πιο άνετα και με λιγότερες επιπλοκές. Ο δε κύριος πρόεδρος της Βουλής μας έχει υποσχεθεί και έχει θέσει αυτό το κίνημα υπό την δική του αιγίδα. Ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής έχει υποσχεθεί και έχει συμπαρασταθεί στο έργο μας. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής ζήτησε την βοήθεια από την Βουλή ώστε να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ τα καινοτόμα φάρμακα αλλά και για να γίνουν αποδεκτές οι θεραπείες. Είναι κρίμα άνθρωποι που για 50 χρόνια αγωνίζονται για επιβίωση, τώρα που βρέθηκαν τα καινοτόμα φάρμακα και οι καινοτόμες τρόποι θεραπείας, να μην μπορούν να τα πάρουν λόγω είτε προϋπολογισμών είτε διαδικασιών. Στην Κύπρο, πέραν των 1.250 ατόμων πάσχουν από παθήσεις αίματος, εκ των οποίων τα 650 άτομα από θαλασσεμία. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι επιπρόσθετα 90 άτομα είναι κάτω των 18 ετών.